Ένα παιχνίδι αναγνωριστικό και για τις δύο ομάδες, και έχουμε τώρα το φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός Βόλου από αριστερά, όπως επιτίθεται. Εκτελείται σιρτά. Για να δούμε εκεί παραλίγο, ναι, θα γίνει το λάθος, μέσα στην περιοχή γίνεται το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το γκολ. Ευνηδιάζεται η άμυνα του Απόλλωνα της Λάρισας. Ο Νόλης είναι αυτός που σουτάρισε από πλάγια θέση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαμπακαρού. Τόλιας του εκτελεί για τον Κότσιο. Έχει τον Δενελάβα κοντά του. Κότσιος γυρίζει και την μπάλα. Να, Ευθυμιάδης πιάνει την κεφαλιά. Σε καλή θέση όμως ο Κατσιμίδρος, δεν ευνηδιάζεται. Το φάουλ σιρτάει μπάλα στον Βαλιανάτο που έχει πάντα κοντά του τον Τρουβά. Βαλιανάτος κάνει την σέντρα στην περιοχή, περνάει η μπάλα, καταλήγει στον Κιλέκα που θέλει να απομακρύνει, όμως να το σούτ από τον Κουντουβά. Η μπάλα περνάει δίπλα από τα δοκάρια του Μπακαρού. Έχει στηθεί το τείχος, όλα είναι έτοιμα. Κότσιος, πολύ καλό. Πολύ καλή εκτέλεση φάουλ από τον Βαγγέλη Κότσιο. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κατσιμίτρου. Στο 26 φάση αυτή για τους γηπεδούχους. Καλόγυρος για τον Δενελάβα. Περνάει την μπάλα πάνω από τον Νανούλη. Προσπαθεί ο Δενελάβας και πάλι. Νόλης. Θα βγάλει την παλιά για τον Κουντουβά. Να, ο Κουντουβάς θα επιχειρήσει το σουτ. Πολύ καλό. Η μπάλα περνάει δίπλα από το οριζόντιο δοκάρι του Μπακαρού. Καλή προσπάθεια του Κουντουβά. Επιχείρησε ένα δυνατό μακρινό σουτ. Ωστόσο δεν βρήκε το στόχο του. Πέρασε out τελικά στο 33ο λεπτό. Πατμετζής εκτέλεσε το φάουλ με στόχο τον Βαλιανάτο. Διώχνει ο Τρουβάς, ο Τόλιας στον Χρόνη. Λάθος παλιά του Χρόνη. Ο Παχατουρίδης μπροστινή παλιά για τον Βαλιανάτο. Με το κεφάλι ο Βαλιανάτος. Ο Μπακαρός είχε φύγει από το τέρμα του. Πρόλαβε ο Κώστας ο Κολομητρούσης την μπάλα που πήγαινε στεναρά προς τα δίχτυα. Ο Κότσιος έδωσε για τον Παναγιωτόπουλο. Παναγιωτόπουλος και πάλι Κότσιος. Κακαγιάννη, συγγνώμη. Παναγιωτόπουλος κάνει μια σέντρα. Να, σε καλή θέση ο Νανούλης επιχείρησε το σουτ. Κοντραρίστηκε πάνω στα σώματα των παικτών του Ολυμπιακού Βόλου. Μπουγιουκλής προσπαθεί να ξεφύγει. Πέρασε για τον Βαλιανάτο. Δενελάβας. Σηκώνει την μπάλα ο Δενελάβας να βρει τον Νόλη. Αυτή καταλήγει στον Βαλαχά που με τη μία θα βρει τον Κουντουβά. Πάει να σουτάρει ο Κουντουβάς. Αλλά προλαβαίνει ο Κολομητρούσης. Μπουγιουκλής αφήνει. Έρχεται όμως ο νεαρός Κυριάκος, κάνει την κόντρα. Παναγιωτόπουλος σηκώνει την μπάλα. Κυριάκος κοντρολάρει με το στήθος. Βγάζει για τον Κότσιο. Για να δούμε. Ο Βαγγέλης Κότσιος κρατάει. Θα περάσει στον Κιλέκα που έρχεται από δεξιά. Παναγιωτόπουλος με τον Κιλέκα, το 1-2 στην περιοχή. Να, ο Κιλέκα σε θέση βολής. Νέα κεφαλιά και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι η σοφάριση από τον Βαγγέλη τον Κότσιο στο 10ο λεπτό, στο 15ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Απόλλωνας της Λάρισας ισοφαρίζει τα τέρματα. Έγινε διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή του Κατσιμίτρου που έδιωξε το πρώτο σουτ και ο Βαγγέλης ο Κότσιος στο άδειο τέρμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι. Εκτελέστηκε το φάουλ, Κολομητρούσης θα επιχειρήσει το σουτ, βγάζει την παλιά για τον Ευθυμιάδη μέσα στην περιοχή. Ο Ευθυμιάδης πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει ο διαιτητής, το παιχνίδι συνεχίζεται. Διαμαρτύρονται οι παίχτες του Απόλλωνα για το μαρκάρισμα αυτό του Ευθυμιάδη μέσα στην περιοχή. Η μπάλα όμως έχει καταλήξει πλάγιο και είναι για τον Ολυμπιακό Βόλου. Και τώρα ο διαιτητής θα δώσει το σήμα να εκτελεστεί το φάουλ, Κολομητρούσης και Κότσιος. Ο Κότσιος απευθείας, πολύ καλό, έξοχη όμως και η απόκρουση του Κατσιμίτρου. Στο 21ο λεπτό η φάση αυτή και ο Βαγγέλης ο Κότσιος ετοιμάζεται να εκτελέσει και το κόρνερ. Περνάει μπάλα από όλους και δεν προλαβαίνει εκεί κάποιος παίχτης του Απόλλωνα. Ήταν ο Ζητούδης, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε απευθείας out. Προσπαθεί και πάλι. Αφήνει για τον Τρουβά, Τρουβάς για τον Κότσιο, Γκυλέκας έρχεται, κάνει το σουτ, δεν ευθυνδιάζεται όμως ο Κατσιμίτρος, η μπάλα πάει πάνω του. Κοντράρει ο Κότσιος και κερδίζει. Περνάει και τον Ντίκα ο Βαγγέλης Κότσιος, έχει κοντά του και τον Παχατουρίδη, κάνει και το σουτ ο Κότσιος. Η μπάλα όμως καταλήγει out. Εκτελείται τώρα το φάουλ. Ζητούδης πηδάει για την κεφαλιά, ο Ντίκας διώχνει, να ο Ζητούδης που κάνει την προβολή. Κότσιος για τον Ζητούδη, βγάζει την παλιά για τον Ευθυμιάδη μέσα στην περιοχή. Ευθυμιάδης καθυστερεί, κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως περνάει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κατσιμίτρου. Κότσιος, οι τελευταίες προσπάθειες και των 22 ποδοσφαιριστών. Ο Κότσιος για τον Τσακμάκη. Ψάχνει κάποιο στήριγμα.
πιο πίσω για τον Ανούλη. Έχει φύγει ο Κυριάκος. Περνάει την μπάλα ψηλοκρεμαστά. Να ο Βαγγέλης ο Κότσιος σουτάρει και χάνει την μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Την μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα για να διπλασιάσει τα τέρματα του Απόλλωνα από τον Ευθυμιάδη απέναντι στο τέρμα του Κατσιμήτρου. Κόρνερ από τον Κότσιο αυτή τη φορά. Η μπάλα περνάει, γίνεται ένα σούτ, Ζητούδης προσπαθεί εκεί, διώχνει ο Κουντουβάς. Οι παίχτες του Απόλλωνα πιέζουν, ωστόσο δεν στάθηκαν τυχεροί να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Τρουβάς για τον Ζητούδη. Ζητούδης κρατάει, θα κάνει το σούτ, πέφτει ο Κατσιμήτρος και διώχνει σε κόρνερ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Απόλλωνα, γιατί πράγματι στο δεύτερο μικρό, αλλά πολύ περισσότερο στο τελευταίο τέταρτο, ήταν μια πολύ καλή ομάδα που πίεσε τον Ολυμπιακό Βόλο. Και θα έλεγα ότι έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, στο τελευταίο πεντάλεπτο ο Απόλλων δικαιούται την νίκη. Αφού τα καταφέραμε, πιστεύω ότι η συνέχεια για μας θα είναι πολύ καλή. Εύχομαι στον Απόλλωνα καλή συνέχεια. Και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα μελλοντικό για τον Απόλλωνα, αφού σήμερα έδειξε μια πολύ καλή ομάδα, όπως την είδα και με την Παναχαϊκή. Νομίζω ότι αξίζαμε τουλάχιστον για την ισοπαλία. Όπως είπε ο συνάδελφος μου, στα τελευταία 15 λεπτά δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες να πάρουμε τους 3 βαθμούς, όχι ένα βαθμό, αλλά 3 βαθμούς. Δυστυχώς δεν μπήκε μπαλά ούτε από ένα μέτρο στα δίχτυα και ήρθε τιμωρία. Πήραμε μόνο ένα βαθμό. Πρέπει να πω μπράβο στο Κότσιο, γιατί αυτός έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει την απόδοσή του. Νομίζω ότι η ομάδα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Παίζαμε σαν τη γάτα με το ποντίκι με τον Ολυμπιακό Βόλου. Τώρα το ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αυτό είναι νομίζω ότι μόνο στην ατυχία τη δικιά μας. Χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και από αυτές που δεν χάνονται νομίζω.